Ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος, τελευταίο Σάββατο του συνεργείου. Η συνήθεια που έγινε. Τι, γιατί έτσι είχαμε κανονίσει εξ αρχής. Μας αλλάζει εσύ τα πλάνα. Πήρανε για. Έλα πιο κοντά, δεν μπορώ να πηγαίνω. Πήγαινε πιο κοντά. Με έναν τύπη στη βλακή από πια. Ναι, ναι, γι' αυτό να μην πίνεις. Λοιπόν, τι όμορφη καμαριέρα. Τι ωραίο το αγόρι που το κορίτσι μου πήγα να πω έτσι με αυτή την εμφάνιση. Τι γελάς μας τώρα Αριστοτέλη. Τι έχεις κρεμάσει μπρίζα στο λαιμό σου. Εγώ είμαι ακριβώς ο ρόλος που είχα τόσα χρόνια. Ναι. Μέρες τόσα χρόνια. Ναι, μέρες. Στο μυαλό μου τώρα. Καλά, εσύ το έχεις κάνει με γεννηθημένο. Είμαι ο Μάστρο Αριστοτέλης. Μάστρο Αριστοτέλης, Γιώργος Να ρωτήσω εγώ λίγο κάτι τώρα, πραγματικά, θα ξεκινήσω από σένα το νεότερο μέλος. Θέλω, γιατί δεν μπορώ να σ' ακουμπάω. Αποφάσισε, η νυχού μου, τι κάνεις. Αχ, φέρτε μου ένα μωρό μάντιλο τώρα, αλήθεια, έπαθα ιστερία. Θέλω να μ' αγλύφουνε, Μαστρο Αριστοτέλη. Ξέρεις τι έπαθα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείς να φανταστείς τι μου κάνες. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, σε ρώταγα λοιπόν κάτι πάρα πολύ βασικό, θέλω να μου πεις πώς σου φάνηκε η τηλεοπτική σου αυτή εμπειρία. Με σεξι, πώς σου φανήκαν τα πρόσωπα με τα οποία και γνώρισες, όλο αυτό το... Σταμάτα μωρό, όλα σεξ τα βλέπεις. Εσύ καλά-καλά δεν έχεις πάει με γυναίκα, είσαι παρθένος και ξαφνικά σου φαίνονται όλα σεξι. Α, δεν είναι. Είσαι σίγουρα. Δεν είναι σίγουρα. Άμα μιλήσουμε για το ποτό, σίγουρα όχι. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Αλήθεια, σάρκα, σάρκα, νο. Ούτε σάρκα, δεν μάθαμε. Σάρκα. Και μιλάμε τσάρκα, τσάρκα ή όχι. Όχι τσάρκα, τσάρκα. Και μετά την τσάρκα γίνεται σάρκα.
Κατάλαβες. Καθόλου. Δεν πας, τσάρκες. Μην κάνει την τσάρκα. Τσάρκα, βόλτα. Οκ, τώρα έχεις χτυπήσει. Οπότε δεν καταλαβαίνω την τύφλα που πήρες. Λοιπόν, καλά. Η τηλεοπτική σου εμπειρία πες μου πως σου φάνηκε, ας μίλε πολλά. Ωραία, εγώ καλή. Εσύ. Καλή. Εγώ ρε αγόρι μου, καλή. Κοδέσποινα, καλή. Καλή μου, που είσαι καλυφθέρι. Ναι, καλή είσαι. Τι λέει. Άρα θέλω να σας πω μαμά, δεν ξέρω. Το παιδί σου θέλει να μας πει άμα είσαι όντως καλή ή όχι. Τι να παιδί, ξέρει είναι πολύ μικρό. Ναι, το παιδί μου θα σου πει μαμά σούπερ, μπλα μπλα μπλα, όλη μέρα μιλά. Όχι, τρίο είναι ακόμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί βγαίνει. Να μπορείτε να πάμε στο παρασύνθημα. Πώς σου φάνηκα εγώ, καλέ. Εντάξει, θα ξαναδούλευες δηλαδή με μένα. Θα ήθελες μαζί μου να ξανάρθεις σε δεύτερη τηλεοπτική. Και βέβαια. Α. Απλώς ήταν ακόμη πιο βραδινή. Πόσο βράδυ τι θες. Να μπορεί να γινόμαστε και πιο σεξι. Α, ναι, να πω ότι ο Μαστρο Αριστοτέλης, όταν τον πρωτογνώρισα, μου ήρθε εδώ με όλα τα βε που υπάρχουν. Δηλαδή δεν φτάναν. Τα βε, μωρό μου, δεν μου είπες ότι θες να εκδίνεσαι, όχι να ντύνεσαι. Και σε μάλωσα. Λέω τι είναι αυτά τα πράγματα, λες. Είμαι στο Instagram. Εγώ θα πω ότι έχω βάλει μια φωτογραφία στο Instagram. Αλλά όχι έτσι απλά, είναι καλλιτέχνη. Που είναι καλλιτέχνη. Γιατί κάνει κλινικό παράδειγμα, δεν τα στηρίζουμε αυτά γιατί έχει να κάνει με τη φύση. Είναι νιούτ. Αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, η φύση. Και επιστροφή στη φύση. Εγώ κάνω γιατί δεν κάνει. Τι κάνει ο Τόλης. Την καθαρίστρια. Γαλάκι και κρεμούλα. Και πρέπει να το πω σε όλο το Πανελλήνιο, το ξέρει. Εσά! Συγγνώμη τώρα. Θα βγω με δύο. Τέτοιου γυμνιστέ. Συγγνώμη. Θα βγω με αυτού του δύο γυμνιστέ. Κάντε το εικόνα μου. Γιατί κοπελιά. Εκ του δεξιά και του αριστερά. Φανταστείτε το τώρα αυτή τη. Πω πω, φαντάζομαι ποιο θα υπερνικήσει σε αυτή την παρέα. Τι να νικήσει. Υπερνικήσει, είπα. Γιατί να νικήσει. Δεν νικήσουμε, είναι ισχυρό. Στο γυμνισμό. Τέλος πάντων, όποιο βρεθεί σε αυτή την παραλία θα είναι πάρα πολύ τυχερό. Να σου πω, σε παρακτήπησε. Δεν φοράει τίποτα. Όχι, εγώ φοράω όλα μου τα μέα. Τι θες, μωρό μου, θες να τα βγάλω. Να πέσω καμιά φορά, να μην δω πράγματα που δεν πρέπει να δω, γι' αυτό το λέω. Ωραία, πες απλά μην κοιτάξεις. Λοιπόν, συνεχίζω και λέω, ήμουνα καλή, σας πρόσεχα. Μάλιστα. Περίμενε, μωρέ, δεν είναι τη σειρά σου. Καλή και εγώ κάτι, γυμνιστέ. Γυμνιστέ. Τελευταίο συνεργείο. Όντως έχουν τις βλάβες τους, δεν τους είχα πάρει χαμπάρι τόσο καιρό. Αυτό θέλει πολύ φτιάξη. Σε πρόσεχα, σ' αγάπησα. Σ' αγάπησα, μωρέ, μικρό παιδάκι μου, πανέμορφο. Πάντως, παιδιά, εγώ ξέρω να σας πω ότι περάσαμε πάρα πολύ ωραία από στο όλη μου. Εσένα δεν σε ρωτάω, τι να σε ρωτήσω. Τόσα χρόνια πια. Αφού σε κουβαλάω μαζί μου όπου πάω. Όπου γάμος και χαρά. Οι καλεσμένοι, θέλω να μου πεις για τους καλεσμένους. Οι καλεσμένους, πιο πολύ σου ήξερα, αλλά και τους νέους που γνώρισα. Να σας πω κάτι, παιδιά. Θα μου λείψει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ, είσαι σίγουρος αυτό που λες. Ναι, θα κάθομαι και εγώ με το σαλόνι μου. Και θα βλέπεις επαναλήψεις. Όχι, θα κάνω δικό μου. Θα κάνεις δικό συνεργείο. YouTuber θα γίνεις. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω ότι για την τελευταία εκπομπή επιφύλασα τα καλύτερα. Διότι στο τέλος μένουν οι καλοί. Έτσι. Έτσι δεν είναι γλυκό μου πλάσμα. Στο τέλος έχονται τα καλύτερα, τα top. Όχι, όλοι περάσανε και ήταν top. Είπαμε, ήταν μία σειρά που ολοκληρώθηκε επιλεγμένο, αλλά σήμερα είναι το πιο επιλεγμένο συνεργείο. Μην ξέρετε την εβδομάδα μου στον αέρα, θα ξεφτυλίσω. Εγώ. Γιατί, ναι. Γιατί λες ψέματα. Γιατί εγώ θα είμαι την άλλη εβδομάδα στον αέρα. Πού να ξέρω εγώ. Αυτό λέω, είσαι εδώ. Αφού δεν έχει την άλλη εκπομπή, θα είσαι. Ποτέ, την άλλη εκπομπή είναι μόνιμη. Ποτέ μιλές ποτέ, με τη συνεργείο δεν ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Εγώ ξέρω να σας πω για αυτή τη εβδομάδα. Φωστά. Με ενημερώσανε, δώσαμε τα χέρια, είπανε ότι θα αποχαιρετήσω. Τώρα τι να σας πω, ε! Μπορείτε να το άσετε, δεν έχω δει ποτέ. Είδες. Είναι όλα φαγητά. Όλα είναι γλυκά. Γλυκά είναι. Ναι. Και εσύ είσαι γλυκιά. Αχ, το γλυκάκι μου, λοιπόν, έχει χαζέψει το γλυκάκι μου. Όντως είσαι παρθένος, ρε. Είμαι. Σε ανακάλυψα, είσαι παρθένος τελικά. Ακούστε, παιδιά, είμαστε έτοιμοι σήμερα στην τελευταία εκπομπή να ξεσηκώσουμε τους τηλεθεατές μας. Φυσικά.
Πάμε λοιπόν. Τζον Τζον, ρίχτο. Μαστρο Αριστοτέλη, φέρ το μικρόφωνο γιατί έρχεται κοντά μας ο Νίκος ο Φλωρινιώτης. Χειροκρότημα δυνατό. Ρίχτο, ρίχτο, Τζον Τζον. Ρίχτο. Πήγα σε γιατρούς και σε ψυχολόγους. Είδα ειδικούς και καρδιολόγους. Η κατάστασή μου είναι σοβαρή και η περίπτωσή μου αθεραπευτή. Τρένος για σένα και ερωτευμένος, απ' τα φιλιά σου εξαρτημένος. Καρδιοχτυπημένος, φουλ ερωτευμένος, με τα δυο σου μάτια γίνομαι κομμάτια. Καρδιοχτυπημένος, φουλ ερωτευμένος, ως τα αστέρια είμαι απογειωμένος. Καρδιοχτυπημένος. Πήγα σε γιατρούς, τόσους παθολόγους. Μάλι μου πάνε για τους ίδιους λόγους. Η κατάστασή μου είναι σοβαρή και η περίπτωσή μου αθεραπευτή. Τρέλος για σένα και ερωτευμένος, απ' τα φιλιά σου εξαρτημένος. Καρδιοχτυπημένος, φουλ ερωτευμένος, με τα δυο σου μάτια γίνομαι κομμάτια. Καρδιοχτυπημένος, φουλ ερωτευμένος, ως τα αστέρια είμαι απογειωμένος. Καρδιοχτυπημένη, φουλ ερωτευμένη, με τα δυο σου μάτια γίνομαι κομμάτια. Πρώτον, θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για το χορευτικό. Δεύτερον, για την υπομονή μας. Και αυτό. Είναι το μόνο σίγουρο. Είμαι πολύ ευτυχισμένος, είμαι στην τελευταία εκπομπή. Ναι. Θα κλείσουμε όλοι μαζί παρέα. Οικογενειακά, να το πούμε αυτό. Το πιο σημαντικό από όλα. Έπρεπε να κλείσουμε όλοι μαζί. Βέβαια, βρε Νίκο μου. Αν και λείπει ο μπαμπάς, είχα σκοπό σε μία από τις επόμενες εκπομπές να τον καλέσω. Αλλά. Ποτέ δεν ξέρεις. Είναι αυτό που. Εδώ με το συνεργείο δεν ξέρεις πραγματικά τι γίνεται. Μπορεί το καλοκαίρι να πούνε, έλα, season summer. Πολύ ωραία. Πολλές ανατροπές. Πολλές ανατροπές, Νικολάκη μου. Δεν μπορώ. Δηλαδή, τέτοια ανατροπή με έχει ταράξει. Αλλά όπως και να έχει, εγώ δεν συμβιβάζομαι εύκολα. Νίκο μου, μη σε ρωτήσω. Μη σε ρωτήσω πάλι. Τα ίδια σε ρώτησα την προηγούμενη φορά. Εξάλλου, δεν θέλω να πούμε και πολλά. Θέλω να τραγουδήσουμε. Να πούμε ότι στο τραγούδι το προηγούμενο συμμετείχε η Σάσα Μπάστα. Αχ, την ακούσαμε. Η Σάσα Μπάστα που έχετε κάνει και ένα εξαιρετικό βίντεο κλιπ. Άμα. Δικό σου είναι και καγιά. Α, του Λεωνίδα είναι. Α, δεν το ήξερα αυτό. Καταρχήν να ξέρετε κάτι, ότι και τα τρία βίντεο κλιπ μου είναι του Λεωνίδα του και καγιά. Α, δεν ήξερα ότι και αυτό με τη Σάσα. Εννοείται. Α, πού πας. Αυτό ήταν το πρώτο μας βίντεο κλιπ. Α, το πρώτο βίντεο κλιπ με τη Σάσα. Αυτό. Ποιος έχει γράψει τους στίχους. Ο Χρήστος Αναστασίου. Α, και, α, ο Κύπριος. Α, δεν είναι Κύπρος, Έλληνας είναι αυτός. Όχι, απλά είναι στο παπέρι του Κύπριου την εταιρεία. Α, ναι, παιδιά, με έχετε μπερδέψει. Κύπρο, Ελλάδα, πολύ καριέρα και μπερδεύομαι. Anyway, στίχη μουσική λοιπόν του Χρήστου. Ωραία, ωραία. Τι θα ακούσουμε για τη συνέχεια. Τα χαλιά. Πάμε και... να χορέψουμε. Ναι, λοιπόν. Βέβαια, βέβαια. Πάμε, Τζον Τζον. Ρίχτο.
σε χάλια, σε μαγικά χάλια. Απάνω σε χάλια, σε μαγικά χάλια, απόψε αγκαλιά. Θα σε πάρω απάνω σε χάλια, σε μαγικά χάλια, μαζί σου θα καώ. Σαν τσιγάρο, αυτά τα έχω υποσχεθεί. Όταν θα έρθει η στιγμή, άμα το θες μπορεί και εσύ, να με δικό σου μια ζωή. Σεισμό μου φέρνεις μες στην ψυχή μου, τα πάνω κάτω στην ύπαρξή μου. Πες μου το ναι και θα το πεις. Απάνω σε χαλιά, σε μαγικά χαλιά, απόψε αγκαλιά. Θα σε πάρω απάνω σε χαλιά, σε μαγικά χαλιά, μαζί σου θα καώ σαν τσιγάνο. Έχουν προδώσει στη ζωή, δεν έχω άλλη αντοχή. Για σένα μόνο ξαναζω, κοίτα μη φύγεις θα χαθώ. Σου δίνω πες το κόσμο όλο, 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 όλο. Το κόσμο όλο απάνω σε χαλιά, σε μαγικά χαλιά, απόψε αγκαλιά. Σε πάρω απάνω σε χαλιά, σε μαγικά χαλιά, μαζί σου θα καώ σαν τσιγάρο. Εκπομπές τώρα βγάζετε τα περαμένα το του. Έπρεπε να τον ποτίζατε, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω. Την άλλη φορά στο κλάβο με λίγο. Α! Με λίγο κρασάκι. Παιδιά, εντάξει, σήμερα και λόγω της περίστασης, εμείς είμαστε κατά του αλκοόλ, αλλά τόσο όσο μπορεί να πει ο κόσμος. Έτσι, να διασκεδάσει εξάλλου του χειρού. Περίμενε, μωρέ, του έχει λείψει διασκέδαση, γι' αυτό εμείς μέσα από την τηλεοπτική μας παρέα προσπαθούμε να το δείξουμε. Αλλά μην περνάμε λάθη μηνύματα στον κόσμο. Σας βλέπω, με έτσι. Βλέπετε. Έχουμε τον Νίκο Βρενιώτη. Ωραία. Τον Αποστόλη Βελώνη και την Κόβο Αριφάλου και τον Αυτά είναι. Καλά είναι. Τι ύψος έχω, πες μου. Δεν ξέρω, δεν θέλω να παίρνει τα σίγουρα έτσι. Βλέπει πολύ καλά. Και εγώ νόμιζα θα μου έλεγες ότι είμαι πάνω από 70. Όχι, δεν βλέπεις καλά. Α, γι' αυτό είδες κάτι, δεν βλέπεις καλά. Πόση φορά είναι αυτό το 77 με το πόση πόντι, τόση με τα μεσοχωρήσεως. Δεν τόση με τους πόντους, είσαι ακόμα μικρό. Είναι... Είναι λίγο δεκα. Είδες και εγώ που τους ξέρω τους πόντους, τα μπέρδεψα. Άμα έχεις να τους δεις καιρό, πώς. Φουριασμένη. Ναι, μάμα. Σκέτο μάμα είμαι μου στο τέλος. Λοιπόν, τι άλλο θα ακούσουμε, Νικολάκη μου. Και μετά δεν έχουμε άλλο, ε. Εντάξει. Ναι, τι είπαμε, Μαστρό Αριστοτέλη, κρατήσαμε την τελευταία εκπομπή με τα καλύτερα που περάσανε. Πώς, best of. Μπράβο, αυτό το λένε, best of. Τζον Τζον, ρίχτο!
μάτια. Αχ, αυτά τα μάτια. Τα μάτια που εγώ αυτά να χτάρω. Μπράβο, Νικολάκη μου! Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω που ολοκληρώσαμε αυτόν τον κύκλο παρέα. Ήταν χαρά μου, ήταν τιμή μου. Και θα ανοίξουμε και τον καινούργιο κύκλο παρέα. Έτσι είναι. Οι κύκλοι κλείνουν, οι κύκλοι ανοίγουν, οι κύκλοι... Τα τρίγωνα ακόμα. Δραμά. Καλύτερα γιατί θα σου πει κι άλλα πράγματα. Εφέ πώς θα έρθεις. Φρεσκο... Σε παρατηρεί. Πολύ, πολύ. Είναι η γραμμή πολύ ίσια και επίσης είναι και πολύ φρέσκο το σβέρκο. Έτσι, αγάπη μου. Ναι. Λοιπόν, κάτσε εκεί που κάθεσαι. Θέλω να πάρεις το μικρόφωνο από τον Νικολάκη. Σας φιλώ. Φιλάκια μωρό μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Δεν μπορώ, δεν... Καλό βράδυ. Καλό βράδυ τώρα, συνέχεια. Πάει να κουρευτεί τώρα. Καλό κούρεμα, Νίκο μου. Καλό κούρεμα. Είναι Σάββατο βράδυ, μπορεί να μου βγει κάπου ο άνθρωπος. Καλά σου. Καλό κούρεμα, είπαμε. Μίλα εσύ. Παιδιά, παιδιά, ακούστε, ακούστε. Μην του δίνετε βάση, είναι, είναι συγκινημένο. Και το πάει και ο Γουλή, τι έγινε, μόδα είναι ο Γλώκος. Λοιπόν, καταρχήν έχετε καταλάβει πόσο πολύ στεναχωρεμένα ήταν οι εκπομπές. Ζω ένα δράμα. Έχουμε και άλλες εκπομπές, άλλες παράδειγμα. Ακριβώς τι έχεις ντυθεί. Μάστορ Αριστοτέλη. Λοιπόν, έχετε καταλάβει πόσο στεναχωρεμένες είναι οι εκπομπές. Σταμάτα! Όχι, βρε, οι εκπομπές που θα μας χάσουνε. Οι άλλες που μας ατηρίζουνε. Το πιασές. Αλλά μη στεναχωριούνται γιατί υποσχόμαστε πολλά. Όχι, δεν είναι μόνο η Λάβα, ο Αρναού. Ωραία, άμπραβο, γιατί παίζουμε Ελλάδα και Κύπρο. Σήκω όμως τώρα, γιατί έχουμε δουλειά. Άσου να κάτσε εκεί. Σήκω. Έλα, παιδάκι μου, άντε. Αχ, αρχίσαμε. Μου τα φύλαγε για το τέλος αυτός εδώ. Από τα πολύ ποτό. Κάποιοι... Αρέσει γι' αυτό. Να και αποκαλύψεις. Έχεις θέμα, εγώ θα έμενα ούτως ή άλλως. Μάλιστα. Αλλά... Ναι. Μου χάλασες και το look πριν. Έλα, πες το, πες, βγάλε τον πόνο σου, έλα. Έχω τον μπρίο μου εγώ, ναι. Είναι μπρίο. Τι, για πες. Έχει ένα μπρίο, έχει κάτι, ρε παιδί μου. Τι έχω, μωρό μου. Μπορεί να κάνει μπαμ, ρε παιδί μου. Κάνω μπαμ. Και μπαμ και πού. Έτσι σου λένε οι φίλοι σου. Ναι, τι ηλικία είναι οι φίλοι σου που στο λένε. Το θέμα μου είναι αγόρι μου, μη στο λένε οι 50. Εγώ είμαι 43, γεμάτα. Βρε, πες μου ποιοι στο λένε τώρα που κάνεις και διακρίσεις. Ωραία. Δηλαδή είμαι τουρλού. Τουρλού. Ακούστε με τώρα. Θέλετε να υποδεχτούμε. Πολύ ωραία περνάμε. Η αλήθεια τώρα που το καλοσκέφτομαι, έτσι όμως ύπος είμαστε, θα μου λείψει και εμένα το σύνολο. Έτσι. Που μετά είσαι μια υπερένταση. Θέλετε να δείτε τι έχουμε για τη συνέχεια. Θέλουμε. Τι έχουμε. Άνθρωπο. Ρε τι λέει αυτός, τι σεξ, τι έχει πάρει. Δεν έχουμε κοντά μας το κορίτσι Πατίνι. Το κορίτσι... Ποια να είναι αυτή. Όχι, Ματίνα. Ούτε Ματίνα. Το κορίτσι ροδάκια, γιατί τα φοράει τα ροδάκια πάνω της και δεν λέει να τα βγάλει. Περίμενα, αγόρι μου, θέλω Τζον Τζον, η Στεφανία, θα μπει μέσα. Θέλω να απομακρυνθείτε όμως, παιδιά, δεν θα βάλει και φωτιές και τέτοια, εγώ δεν το ρισκάρω. Λοιπόν, ναι. Τζον Τζον, ρίχτο, απομακρυνόμαστε, γιατί δεν ξέρω τι πυρκαγιά θα δημιουργηθεί εδώ μέσα. Πυρκα... Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε τη Στεφανία. Τζον Τζον, ρίχτο! I'm sick of this shit, I got blood on my wrist. Walk up in that school and I shoot a ball on little kids. Oh yeah, he's sick, oh yeah, his mind twisted. Oh yeah, he's psychotic. Hit her with my fist and smack the bitches with. Who the bitch now, bitch? Then kill all the witnesses. Oops, I didn't mean to say that. Can you edit that track? Bad, and we already rapped. I don't give a fuck, Matt. My name's Sean, who the fuck's Matt? The last producer I capped and dumped his ass in a track. Alright, take it easy, man, I'll bring it back. My demons and me, my demons and me. Super high, super fly, cocaine butterfly. My demons and me, my demons and me. Can't hang with us, we're dangerous.
demons in me. My demons in me. Super high, super fly, cocaine butterfly. My demons in me, my demons in me. You can't hang with us, we're dangerous. What I meant to say is I love everyone, especially those who made me wanna buy a gun, shoot you in the head just for fun. Operator caught his bitch's husband. Hello, I chopped off your man's man bun, now he ain't so handsome. Postman arrives, package from Adam. He is screaming, what's in the box? Like Brad Pitt and Seven. Fuck, get it again, bring it back, Sean. Reverse the track, dip a butt plug in acid, put it in your ass and put you in a casket. Bitch, stop asking, don't make me put that gag in. Convulsing and spazzing, dancing like Michael Jackson. Kelly, you should call the cops, it's harassment. My demons and me, my demons and me. Super high, super fly, cocaine butterfly. My demons and me, my demons and me. You can't hang with us, we're dangerous. My demons and me, my demons and me. Super high, super fly, cocaine butterfly. My demons and me, my demons. Of me, you can't hang with us, we're dangerous. I spit this shit cause I don't give a fuck. Light that bitch on fire, cut you up like Michael Myers. I'm the supplier of the sick shit. Rip your teeth out with pliers, burn the body, smell like Goodyear tires. Do more cocaine than Richard Pryor. Start the next show, sign outside, looking to hire, handing out flyers, 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 out flyers. Σβίστα, Στεφανία, σβίστα για να έρθω κοντά. Αλλιώς, πρόσεχε, πρόσεχε μας τρώει Αριστοτέλη. Τι καλά είσαι αγόρι μου, παδίζω και παραμιλώ. Στεφανία, θα τα σβήσεις αυτά τα πράγματα. Τι θα γίνει, Παναγία μου, Παναγία μου. Φωτιά και μπούρμπερι γίναμε. Να σου πω, Στεφανία, δεν θέλω μικρόφωνο, δεν θέλω μικρόφωνο. Στεφανία μου, μην τα κουνάς άλλο. Βγες από το πλατό, αγάπη μου. Βγες, κορίτσι μου. Μη κουράζεσαι, κοριτσάκι μου, φύγε. Τι θες να κάνεις, εδώ τώρα σου ήρθα ου και ου. Εδώ μόνο ήρθες να κάνεις τα κόρτα. Έλα, έλα, Στεφανία, τέρμα. Άντε στο καλό. Αχ, και η Παναγιά μαζί σου. Φωτιά στα Σαββατόβραδα, το ξέρεις. Εμπρισμός Κάλλη. Εμπρισμός Κάλλη, πήραμε φωτιά και μπούρμπερι. Παιδιά, τι τέλειο σόου. Πατίνια, μακούς μας τρώει Αριστοτέλη. Τα σβήνει. Τα σβήνει, τι να κάνει το παιδί, κάποια στιγμή πρέπει να τα σβήσει. Λοιπόν, πάμε τώρα σε έναν λαϊκό καλλιτέχνη. Ένα καταπληκτικό καλλιτέχνη, δεν σβήνουνε παιδιά. Στεφανία μου, φύσα τα κορίτσι μου. Δεν καταλαβαίνω. Πήγαινε μέσα στο νερό να τα σβήνει. Αχ, τελευταίο, μ' αρέσει. Πάρει μια φωτιά. Δεν παίρνουμε φωτιά. Έχω μπουκάλια με... Τι γίνεται, βρε, εδώ. Και μπούρμπερι. Να, να, κοίτα και Στεφανία μου, μπουκαλάκια νερό. Πολύ ωραία, μην συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Αφού δεν πήραμε φωτιά. Σε νοιάζει, ρε παιδιά, εδώ συνεργείο είμαστε. Τώρα θα έρθει ένας like. Ρε, εσύ, Παστρο Αριστοτέλη, σε παρακαλώ που μ' αγάπη. Όπου, που χαμός γίνεται. Αχ, σε παρακαλώ. Λοιπόν, μπορεί να έρθει ο επόμενος καλλιτέχνης μου. Θα έρθει ο Βαλάντης. Ρίξε σε παρακαλώ και θα έρθει να κάνει τις συστάσεις τα πάντα. Τα πάντα. Ρίχτο, εσύ, ρίχτο, Τζοντζό. Χόρεψε μαζί μου να απογειωθώ. Το κορμί σου είναι φλόγα, σκέτος πυραυλός. Χόρεψε μαζί μου να απογειωθώ. Το κορμί σου είναι φλόγα, σκέτος πυραυλός. Στον παρόταν χορεύεις, όλα τα παιδιά μαγεύεις. Τέτοια ομορφιά δεν είδα, είσαι κούκλα και τσαχπίνα. Δεν υπάρχεις πουθένα, είσαι σκέτη ζωγραφιά. Μου έχεις πάρει τα μυαλά, μου έχεις κάνει τη ζημιά. Yeah.
Μαζέψε μαζί μου να απογειωθώ. Το κορμί σου είναι φλόγα, σκέτος πυραυλός. Χόρεψε μαζί μου να απογειωθώ. Το κορμί σου είναι φλόγα, σκέτος πυραυλός. Στον παρόνταν χορεύεις, όλα τα παιδιά μαγεύεις. Τέτοια ομορφιά δεν είδα, είσαι κούκλα και τσακμίνα. Δεν υπάρχεις πουθένα, είσαι σκέτη ζωγραφιά. Μου έχεις πάρει τα μυαλά, μου έχεις κάνει τη ζημιά. Χόρεψε μαζί μου να απογειωθώ. Το κορμί σου είναι φλόγα, σκέτος πυραυλός. Χόρεψε μαζί μου να απογειωθώ. Το κορμί σου είναι φλόγα, σκέτος πυραυλός. Κινήσει αλλά εκεί αφωνεί ο Βαλάντης μας. Τι κάνεις Βαλάντη μου? Είμαι καλά. Ναι. Πάλι μου τιμή. Ευχαριστούμε εμείς, μεγάλη μας τιμή, μεγάλη μας χαρά. Αυτό που ακούσαμε τι ήτανε, νέο τραγουδάκι. Βάλτε το μικρόφωνο κοντά στο σωματάκι. Είναι καινούργιο κομμάτι, μουσική, στίχη τιμή. Ωραία, ωραία. Έτσι και τα άλλα είναι έτσι ξεσηκωτικά. Ωραία, ωραία Βαλάντη μου, μην καθόμαστε παιδιά. Πού τραγουδάει για να ξέρουμε. Πού τραγουδάς Βαλάντη μου? Είμαι με το Μετζελόπουλο σε διάφορες εκδηλώσεις. Το φίλο μου το Μετζελόπουλο είσαι. Πω, πόσα χρόνια έχω να τον δω το φίλο μου το Μετζελόπουλο. Το Χρήστο και τον Κώστα μαζί. Α, είναι και οι δύο μαζί. Ναι, 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 ναι. Καταπληκτικό σχήμα, εξαιρετικοί καλλιτέχνες, φωνάρες. Τι μου πες Γιάννη, έχουμε άλλο ένα. Ωραία, ρίχτο, ρίχτο, πάμε. Πάμε Γιάννη μου. Είναι έτοιμο. Απόψε φίλε μου όλα θα τα σπάσω. Κάνε λογαριασμό απόψε θα ξεσπάσω. Μη με κρατάτε, μη με κρατάτε μη. Θα το κρεμίσω το μαγαζί. Μου έκανε παράπονα αυτή και εκεί το θράσος να έρχεται εδώ. Μου έκανε αυτή και εκεί το θράσος να έρχεται εδώ. Είμαι στο κλαμπ και πίνω το ποτό μου και ξαφνικά γυρίζει το μυαλό μου.
όταν σε βλέπω με άλλον ένα μπαίνεις. Η λογική μου έρχεσαι και παίρνεις. Απόψε φίλε μου όλα θα τα σπάσω. Κάνε λογαριασμό, απόψε θα ξεσπάσω. Μη με κρατάτε, μη με κρατάτε μη. Θα το γκρεμίσω το μαγαζί. Μου έκανε πάρα πολλά αυτή. Και έχει το θρασός να έρχεται εδώ. Μη με κρατάτε, μη με κρατάτε μη. Θα το γκρεμίσω το μαγαζί. Έχει το θρασός να έρχεται εδώ. Μη με κρατάτε, μη με κρατάτε μη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαλάντη, που ήσουν κοντά μας. Να είσαι και εσύ καλά. Εύχομαι να τα ξαναβούμε και να πω... Με τη νέα σεζόν, εδώ είναι το συνεργείο και σε περιμένουμε. Και είστε καλεσμένοι αν το Σαββάτο αυτό στο δικαστήριο κλαμπ στο Πουρνάζι. Α, πολύ ωραία! Πού, όπου, παιδιά, είναι... Συγγνώμη, το δικαστήριο είναι ακόμα ανοιχτό. Πάτε. Κυριλική σφαίρα, δικαστήριο. Να σου πω, πάμε λίγα και να θυμηθούμε. Περιστέρι, γιατί εκεί είναι οι ωραίες γειτονιές, ρε παιδιά. Κόκαλο, εκεί, θυμάσαι. Στα ντεξ που ανεβαίνουν οι DJs, που βάζουν τις προγραμματάρες. Εμένα αυτά μ' αρέσουν. Εμένα αυτά μ' αρέσουν, Βαλάντη μου. Αυτά είναι ωραία και... Εκεί θα εμφανιστεί στο δικαστήριο. Ναι, ναι. Ωραία, τέλεια. Και θα περάσουμε όπως πάντα εκεί. Μαγευτικές βραδιές. Βαλάτη Καλογερόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πρώτη σου τηλεοπτική εμφάνιση, σχεδόν. Α, έχεις βγει κι αλλού. Όχι, γιατί ξέρω εγώ, όλους εγώ τους βγάζω, ξέρω εγώ. Μπροστά και πίσω, μη σου πω, δίνω τα σκύπτρα. Λοιπόν, Βαλάτη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, να σε καλά. Να σε καλά, αγόρι, να μου ευχαριστώ. Πάρε μας τώρα, Αριστοτέλη. Τώρα, τι έχω για τη συνέχεια. Λύσαξε, αυτό είναι. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Θέλω να δω τι έχω. Ένα λεπτάκι, δώστε μου. Διαφημίσεις. Α, ωραία, ωραία. Διαφημίσεις έχω. Α, έχω και διαφημίσεις. Να σου πω κάτι, βρε Μαστρό Αριστοτέλη. Βρε Γιαννάκη. Μην φύγουμε έτσι για τις διαφημίσεις. Το παιδί το βλέπεις εδώ. Είναι κουρούμπελο, γουστάρι. Να λυκνίζεται. Βάλε ένα τραγουδάκι και πάμε σε διαφημίσεις. Βάλε ένα τραγουδάκι λίγο να κουνηθούμε. Και μετά πάμε σε διαφημίσεις. Έχεις κάτι πρόχειρο ή θα γυρίσουμε τις διαφημίσεις? Πάντα έχεις. Έλα μας τώρα, Αριστοτέλη, πίσω. Έλα πίσω. Πάμε. I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. You're back from outer space. I've just looked in my dream. That said, look for your face. Trip changes, stupid luck. Should have made you leave me. If I had known for just one second. Ζωντανέψτε τις εικόνες των αναμνήσεών σας. Δώστε μια vintage αισθητική και δημιουργήστε μια μοναδική ατμόσφαιρα με τα χρώματα κυμολίας All Times. Από την Κοσμοχρώμη. Διαφορετική. Εσύ που τότε είχα ερωτευτεί. Και θυμήθηκα, τι θυμήθηκα. Όσα κάναμε εμείς οι δυο ανήθικα. Και
κολοχάλα και τα μάξι ξαφνικά. Για να σου κάνω τεχνικά κι από όνειρα. Με αγκαλίτσες και με χάπια τρυφερά στα σκοτεινά. Και όλο χάλα και τα μάξι σε ρινές. Και στο αυτάκι μου λέγες πόσο με θες. Και έτσι κάναμε οι δυο μας τα τρύπα κόλπα τρελά. Μεγάλωσε! Τι έγινε, καουμπόι! Καουμπόι! Και η καϊμπόισά σου! Και Άννα Ψήλα, Τζον Όλας, λοιπόν, και στην τελευταία εκπομπή. Μας έχουν τιμήσει και αυτοί δεόντως με την παρουσία της. Και η Άννα μας που ψάχνει τον Νίκο τον Κομωτή. Θες, περίμενε. Όχι, το θέλει κι άλλο. Περιμένετε, ένα λεπτό δεν ακούγεστε, δεν κάνω λάθος, Παστρό Αριστοτέλη. Πήγαινε στα χρέη σου, μην ξεχνιόμαστε. Πολύ αέρα πήρες. Εγώ. Πολύ, πολύ αέρα. Εσύ από κάτω. Έπρεπε να τη δεις κορίτσι αλλού. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε την Άννα λίγο. Μαστρό Αριστοτέλη. Ηρέμησε λίγο, όλο εδώ έρχεσαι. Έχεις γίνει και ο φαϊρός και τον άνθρωπο. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη. Τι είναι αυτό? Το μου τσίνα στην αλφαλία γιατί μου τσίνα στην αλφαλία. Δεν το πιστεύω. Όντως τώρα. Συγγνώμη τώρα. Έφερε μισό λεπτό Μαστρό Αριστοτέλη τώρα αλήθεια. Έχεις αρχίσει και μου πας τα νεύρα και λες ότι μ' αγαπάς. Ωραία. Δηλαδή, έφερες το μαρκούτσι σου. Οπότε αυτό το μαρκούτσι είναι συγχρονισμένο. Έχει την ουρίτσα του, έχει ωραίο έτσι σαν πλατή, πλατή σκαλή. Πού πας, Άννα? Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Για καουμπόιδες. Έχει μέλλον. Μπορείς να με πιάνεις. Με έχεις πιάσει, με έχεις γλύψει. Έχω πάθει στερεία. 1-1-2-2-3-3. Πάμε στην κυρία Μαστρο Αριστοτελή. Τι έχεις πάθει με μένα σήμερα? Κοίτα, Άννα, είναι αφόρητη. Κάνει τις τροφές, μια χαρά. Ακούς τι λέει. Τι είπες, μωρό μου? Όχι, κατά τα πόδια σου. Πεθαίνω. Εσύ δεν πρέπει να κυνηγάς μικρόφωνα. Υποδοχές πρέπει να κυνηγάς. Αποστολή μου, σε παρακαλώ πολύ, σε παρακαλώ, μη χαλιέσαι και εσύ με τους υπόλοιπους. Δεν χαλιέμαι. Πώς δεν χαλιέσαι? Μα τον ακουμπάς, αυτό είναι το πρόβλημα. Άμα τον ακουμπάς δεν μιλάει. Λοιπόν, εσύ μάλλον περίμενες την τελευταία εκπομπή για να βγάλεις τάση στο ψυχά σου. Να κτηθείς. Άννα, τι κάνεις? Τις βούρες, άσπνα. Αυτή κάνει μόνη της τις βούρες. Άννα, ευλογησία, αγάπη, ισοδοξία σε όλα τα σύμπαν. Ορίστε. Άννα, θέλω να μου πεις εσύ, και εσύ όλο αυτό το διάστημα που έρχεσαι κοντά μας και φυσικά θα κλείναμε και με σένα. Τι σου λένε? Θετικές σκέψεις, θετικά λόγια. Όπως? Πες μου τι θετικά λόγια σου λένε. Αυτά σου λένε, δε. Βρε, Άννα, συγκεντρώσου και εσύ. Εν τω μεταξύ έχω πάρα πολλά μηνύματα. Instagram, Facebook, πολλά αιτήματα. Δεν έχω χρόνο να απαντήσω σε κανέναν. Μπράβο! Σε αγαπάω όλους το ίδιο. Υγεία, αγάπη, αισιοδοξία σε όλα τα φιλαράκια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σήμερα θα ακούσουμε για πρώτη φορά αποκλειστικά φρέσκο κομμάτι δικό σας. Βεβαίως, μαζί με τον Τζον Όλας. Ναι, ωραία. Και όπως λέγεται το κομμάτι? Κλείσε μου το μάτι! Άκρε! Ρε! Ρε! Μη μας κουμπάει αυτός εδώ! Μπορείτε να καταλάβετε! Άλλο ένα βράδυ! Κλείσε μου το μάτι, άλλο ένα βράδυ! Πάνω στο κρεβάτι! Πού, κάτω το κρεβάτι, κοίτα! Γιατί μην το λες αυτό! Μπορείς και τα φύγεις και αποχαιρετήσεις το κρεβάτι! Να του πεις, τα ξαναλέμε! Τάκ, τα ξαναλέμε! Τι έχω μεγάλη!
Αχ, Θεούλη μου. Φωτιά. Βρε, σε παρακαλώ πολύ. Γνέμισε, γόλι μου. Αγίου Βαλεντίνου, γιατί είναι κρεβάτι του σαλόνι. Εντάξει, πέρασε ο Άγιος Βαλεντίνος. Πάμε στα κούλουμα τώρα. Αλλά, οκ, θα ήθελες να τον βγάλεις στον Άγιο Βαλεντίνο. Του χρόνου, όμως, οι Βαλεντίνες... Τι πες? Πέρες, ναι, έχεις δίκιο το ξέχασες τι πες, Βαλεντίνο. Τελευταία Κυριακή τον αποκρίνουν. Τα κούλουμα. Τα κούλουμα. Λαγάνα. Τα κουλουμποτήρια σου. Η καλύτερη είναι μια να κάνει στροφές. Η αγάπη σου δεξιά. Τζοζό, πραγματικά δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή... Πάτε το λιγάκι. Γιατί, να σου πω και κάτι, και πολύ αντέχω. Ρίχτω. Κλείσε μου το μάτι, ρίξε με στο κρεβάτι, έστω για ένα βράδυ. Θες να κάνουμε κάτι, κλείσε μου το μάτι, ρίξε με στο κρεβάτι, έστω για ένα βράδυ. Σε θέλω μόνο για ένα βράδυ, σου κλείνω και το μάτι. Έχεις αυτό το κάτι, σε θέλω στο κρεβάτι. Νύχτα γεμάτη πάθη, έχεις αυτό το κάτι, αυτό το κάτι. Λέει πως με θέλει για ένα βράδυ. Μ' αγκαλιάζει τη νύχτα σαν μαξιλάρι. Ποποτό και ζάλι και πάλι κρεπάλι. Θέλει να μ' αλλάξει, θέλω πάλι μια άλλη. Σε θέλω μόνο για ένα βράδυ. Σου κλείνω και το μάτι. Έχεις αυτό το κάτι. Σε θέλω στο κρεβάτι. Νύχτα γεμάτη πάθη. Έχεις αυτό το κάτι. Αυτό το κάτι. Δεν αντέχει, τη νύχτα δεν κοιμάται. Όταν το κορμί μου πάνω της θυμάται. Λέει πως της λείπω και στάζει μέλη. Κι ότι μόνο για λίγο δικό της με θέλει. Δικό της με θέλει. Σε θέλω μόνο για ένα βράδυ. Σου κλείνω και το μάτι. Έχεις αυτό το κάτι. Σε θέλω στο κρεβάτι. Νύχτα γεμάτη πάθη. Έχεις αυτό το κάτι, αυτό το κάτι. Σε θέλω μόνο για ένα βράδυ. Σου κλείνω και το μάτι. Έχεις αυτό το κάτι. Σε θέλω στο κρεβάτι. Νύχτα γεμάτη πάθη. Έχεις αυτό το κάτι, αυτό το κάτι. Συγχαρητήρια, καλό ταξίδι! Το μάτι το και το κρεβάτι ήταν απίθανο! Και στον Νίκο αφιερωμένο, σε όλους τους άντρες, σε όλες τις γυναίκες, σε όλες τις γυναίκες, σε όλες τις γυναίκες. Θέλουν να κάνουν και αυτές κρεβάτι σαν το δικό σας που κλείνετε και το μάτι και έτσι γίνεται ωραίο παιχνίδι. Εγώ μου κλείνω το μάτι, σε όλες τις γυναίκες. Εγώ σου κλείνω το μάτι. Τι λέει? Εγώ το άλλο μου μάτι. Ποιο μάτι μου, σ' όλες τις γυναίκες! Τι είμαι, μωρέ αλήθωρη, σου κλείσα εγώ κανένα μάτι. Γίνεται εδώ πέρα. Δεν ξέρω κι εγώ. Μάτι. Λοιπόν, να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Εμείς θα ακούσουμε και τον Τζον σε ένα κομμάτι. Στεφανία, έλα και εσύ να πλαισιώσεις. Περίμενε, τι έβγαλε. Περιμένετε, τι γίνεται εδώ. Τι ωραίο, τι ωραίο τι ωραίο φόρμα. Α, καλά. Τι ωραία φόρμα είναι. Τι ωραία φόρμα. Τι ωραίο πέδιλο! Τι ωραίο outfit, καταπληκτικό! Στεφανία, μισό λεπτό κορίτσι. Σήκωσε λίγο το πόδι να το ταχούνι ως αφού λες να μπουν όλοι. Καλά, καλά, εδώ υπερπαραγωγή. Περνάει και η Στεφανία. Περίμενε, Στεφανία. Θα πέσει αυτή, τη βλέπω εγώ τη δουλίτσα. Ωραία, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τι κάνουμε, μου ωραία. Φυγείτε, μελάζετε. Να σου πω κάτι, έλα να σου πω κάτι. Θε να πει στον Νίκο να πάρει το μαστρό Αριστοτέλη. Έχω ψηλό να μα πάρει τι κούμενε. Ναι. Δεν είπα χοντρό. Α τον Νίκο, ρε. Εσύ είσαι σίγουρα παρθένος. Θε το μαστρό Αριστοτέλη. Ανούλα το θε. Θα αποκτήσει, δεν είναι τίποτα. Καλύτερα γκολ στα φιλικά μπαίνει. Αυτό έχει όμω από ό,τι βλέπω για σένα. Παιδιά, ένα λεπτό. Πώ, τι. Στεφανία, μισό λεπτάκι, δεν ακούω. Παιδιά, ένα λεπτό, μπαίνετε μπροστά στην κεντρικιά. Πήγαινε στην ακριανούλα μου.
Τι εννοείς πρέπει να φτάσει στις διαστάσεις του Νίκου? Καλό, στον όρκο. Η Ανουλά, δηλαδή είναι τροφαντό. Τόλι, θα μου δώσει την κοιλιά σου. Και γι' αυτό σου λέω, άλλαξε λίγο, άλλαξε λίγο που σου πάει καλά. Να πάρουμε την κοιλιά του Τόλι. Λοιπόν, ακούστε με τώρα, γιατί έχετε αρχίσει... Είναι πολύ μαλακιά. Μου τι μπορεί να κάνει κοιλίτσα. Βάω, μαμάι. Ωραία τα απολαμβάνω. Εσύ τα απολαμβάνεις. Εμένα μου τρίβει τις κοιλιές εδώ. Ωραία. Συνεχίστε λίγο ακόμα. Συνεχίστε και... Κάνω αλήθεια όμως τώρα. Αλλά δεν παίρνουν χαμπάρι. Δεν έρχονται αυτά που πρέπει και να ζητάω να φέρουν την αρμονία και την... Ακούστε παιδιά, ηρεμήστε λίγο με το 1, με το 2, με το 3. Όλοι μαζί. Με το 1, με το 2, με το 3. Τζοτζόρ, πραγματικά δεν μπορώ άλλο. Ρίχτω αγόρι μου, ρίχτω. Σπανίας, πάντοτε νησάς.
ρομαντικό. Πείτε μου τώρα εσείς. Και ρομαντικό είναι πολύ. Ε. Και ρομαντικό. Και ρομαντικό, ναι. Ναι, να μου θύμισε, δεν θέλω. Σμούθ κομμάτι, σμούθ. Είναι ένα κινούμενο που το λέγανε πιτσι πιτσι πιτσι. Η μελωδία της ολογόνας. Και έχει ένα τραγούδι πολύ ρομαντικό. Πιτσι πιτσι. Με το μίτσι. Αχ, Θεέ μου, τι πίτσι πίτσι και μίτσι μίτσι, τι ακούω. Το έδωσε και το είπα, το έγραψε αυτός. Και η άνδρα που βέβαια το κομμάτι. Όχι, όχι, αυτό το κομμάτι το τραγουδάει μια άλλη κοπέλα. Α, γι' αυτό φάνηκε διαφορετική φωνή. Ναι, ναι, αλλά βάλαμε την άλλη. Όχι, είναι πολύ ωραία. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ωραία. Λοιπόν, εγώ έχω να σας πω ότι καλύτερη σαρακοστή. Πώς. Ρε εσύ, Μπαστρο Αριστοτέλη. Δεν έχω φάει τίποτα. Τώρα ξαναέγινε. Ποιος είναι επόμενος καλεσμένος μας? Εγώ λέω να πάμε σε ένα διάλειμμα. Ε, δεν πάμε σε άλλο ένα. Πόσα διαλύματα θα το χρειαστούμε. Εγώ λέω να πάμε κάτι λίγο στη θέση σου. Α, έχει ένα κέρμα, περίμενε. Αχ, Θεούλη μου. Λοιπόν, έλα να σου πω κάτι, Μαστρο Αριστοτελή. Σε παρακαλώ, τι κέρμα, δίφραγκο. Τι να το φάρω, τι είμαι. Λοιπόν, τώρα αλήθεια θα σε δείρω όμως. Τώρα μου το έβαλες την τρύπα, εδώ δεν τραγουδάει τίποτα και το πήρες από κάτω και το έβαλες με ρωτσές. Για το κάνεις αυτό με ρωτσές. Είσαι αγενέστατος, εκεί που σε αγαπούσα τώρα αρχίζω και δεν σε θέλω ζωγραφιά. Του χρόνου δεν θα είσαι μαζί μου. Εντάξει. Κλάψε. Δεν γελάει. Δεν γελάω καθόλου. Πού πας Άννα και εσύ τώρα? Μήπως να ψάξει να το βρει το κέρμα να το κάνει. Μέχρι να βγει από εδώ μέσα, έχει τριμωχτεί. Βάλε κανένα χεράκι, ρε, βάλε κανένα χεράκι. Λοιπόν, τέλος, μη! Μη μ' αγγίξεις! Όχι! Δεν θέλω να μ' ακουμπάς. Δεν θα καταλάβεις τίποτα. Όχι, Τζονόλα. Κάτσε στο κρεβάτι να σου κλείνει το μάτι. Κάτσε. Λοιπόν, δεν σε αγαπάω, όχι δεν σε αγαπάω, κλαίγε. Λοιπόν, θέλω να αποδεσμεύσουμε τον Τζονόλα. Α, όχι. Παιδιά μου, τι γίνει πλεφαρίδα εδώ, τι γίνεται. Τι είπες, πού φύγει η πλεφαρίδα. Τι είπες, καλυφέρι μου, θα πεις και εσύ κομμάτι μετά. Με τον Τζονόλα, ξέρω παιδιά το πρόγραμμα. Λοιπόν, θέλω να αποδεσμεύσω τον Τζονόλα και την Άννα Ψήλα και τη Στεφανία που πήγε. Να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κοίτα εδώ, Αποστόλη Παθαζημιά. Με τις βλακίες. Πολύ μεγάλη ζημιά, αλλά εγώ επειδή δεν μασάω, δεν έχω τέτοια θέματα. Βγάζω τις φλεπαρίδες μου και τις δύο μαζί για να είναι σετ. Έτσι. Σκολά στο χέρι. Σκολά στο χέρι. Μπορείτε να φυγαίνετε, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εδώ, εδώ στον Αριστοτέλη, δώσ' το. Κάνε τα χρέη σου. Δεν με θέλει το χρόνο. Τι να κάνουμε, κάτω. Για παιχνίδι έχουμε. Είναι, επιτρέπει, τι κάνεις. Επιτρέπονται αυτά που κάνεις. Επιτρέπονται αυτά που κάνεις. Θα κάνουν στις ταινίες. Εδώ είναι ταινία, είναι εκπομπή. Εδώ γυρίζεις καμιά ταινία, κανένα σιριάλ. Νόμιζες ότι σε αγαπούσα. Είδες που δεν σε αγαπάω. Ας πάμε σε ένα διάλειμμα γιατί το έχω ανάγκη αυτή τη στιγμή. Ένα μικρό, ένα πάρα πολύ μικρό διαλυματάκι. Και επιστρέφουμε. Πάμε παρακαλώ. Ζωντανέψτε τις εικόνες των αναμνήσεών σας. Δώστε μια vintage αισθητική και δημιουργήστε μια μοναδική ατμόσφαιρα με τα χρώματα κυμολίας All Times. Από την Κοσμοχρόν. Μόλις σήμερα
καρδιά την έχω μια και χωρά μια καρδιά. Δύο βήματα μας χωρίσανε και σε γνώρισα μόλις σήμερα. Μια καρδιά την έχω μια και χωρά μια καρδιά. Είναι κρίμα και λυπάμαι, δυο αγάπες τις φοβάμαι. Είναι κρίμα και λυπάμαι, είναι αργά. Είναι κρίμα και λυπάμαι, δυο αγάπες τις φοβάμαι. Είναι κρίμα και λυπάμαι, είναι αργά. Αργά. Κάποια μέρα, κάποιο καιρό. Αν το ήξερα, θα περίμενα. Όμως άργησες κι έτσι τώρα πια δεν μπορώ. Δύο βήματα μας χωρίσανε και σε γνώρισα μόλις σήμερα. Μια καρδιά την έχω μια και χωρά μια καρδιά. Δύο βήματα μας χωρίσανε σε γνώρισα μόλις σήμερα. Μια καρδιά την έχω μια και χωρά μια καρδιά. Είναι κρίμα και λυπάμαι, δυο αγάπες τις φοβάμαι. Είναι κρίμα και λυπάμαι, είναι αργά. Είναι κρίμα και λυπάμαι, δυο αγάπες τις φοβάμαι. Είναι κρίμα και λυπάμαι, είναι αργά. Αργά, είναι αργά. Αργά. Είναι κρίμα και λυπάμαι, δυο αγάπες τις φοβάμαι. Είναι κρίμα και λυπάμαι, είναι αργά. Είναι κρίμα και λυπάμαι, δυο αγάπες τις φοβάμαι. Είναι κρίμα και λυπάμαι, είναι αργά. Παρέα μας, έτσι για τους καλοπροαίρετους, για τους κακοπροαίρετους, δεν ξέρω τι καρπούνε. Εμάς η δική μας η αγάπη, δεν υπάρχει περίπτωση να σβήσει για κανένα λόγο και για τίποτα. Δούλα, για ποτέ. Πώς είσαι, Ανούλα μου? Ναι, ναι, ακούγεσαι, ακούγεσαι. Πώς είσαι? Τέλεια. Είδες, μάλωσα και το μαστρό Αριστοτέλη, κάθεται σε μια γωνίτσα. Σου είπα θα σε πάρω του χρόνου. Στη θέση του. Πώς είσαι, Ανούλα, τι κάνεις αυτόν τον καιρό? Κάνεις εμφανίσεις? Γενικά είσαι στα καλύτερα σου αυτόν τον καιρό. Αν και αν δεν μου πεις τον ύμνο, δεν νομίζω να θα ήσουν. Μαστρο Αριστοτέλη, μην σκύβεις, Ανούλα. Σίγουρα δεν θα σε πάρω του χρόνου. Έλα εδώ, Μαστρο Αριστοτέλη. Θα κάνω ζημιά να σκύβω. Άστε, εγώ που ξέρω, έχουμε εκπαιδευτεί. Με στυλ. Τώρα, αυτή η συμπεριφορά είναι ωραία, Μαστρο Αριστοτέλη. Είναι βρε. Χαρούμενος είναι, λέει. Αλλά το λέει από πολύ μέσα του. Ανούλα, είσαι λοιπόν σε όλα τα μαγαζιά της Αθήνας, αλλά ετοιμάς και για Θεσσαλονίκη, Γερμανία. Σωστά. Βέλγιο. Οι επιχειρήσεις πάνε μια χαρά. Και αυτές πάνε μια χαρά. Ετοιμάσαι για φρασάις. Τι φρασάις? Θα κάνει franchise, δεν θα σας πω σε τι. Είναι surprise. Είναι surprise. Και γενικότερα comeback και με τον μπαμπά και με όλα. Σωστά. Όπως παλιά. Όπως παλιά, όπως ακριβώς παλιά. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη όταν θα μου βάλει ο Γιάννης. Και ποιο? Έχει μια μελωδία.
Δεν πειράζει. Είδες τι ωραία που περνάμε εδώ στο συνεργείο. Έχω μια μελωδία, Τζον Τζον, ρίχτο! Έχω μια μελωδία στο μυαλό μου. Βοήθησε με λίγο λίγο τώρα εσύ. Λείπει μόνο στίχος, στίχος όνειρό μου. Όμως κάπως έτσι είναι η μουσική. Μάλωσα πριν και τελικά... Θα πάρει τον Εσετέλη που είναι κόκαλο, εγώ που είμαι μαλάκιο, για να κάνει διαφορά. Θα έχει και τα δύο, πώς το λένε, και τις δύο πλευρές. Παραγωγή. Πάμε να μου πεις ποιος έγραψε το στίχο, τη μουσική και ποιος έχει κάνει την ενορχήστρωση σε αυτό το τραγούδι. Θα Κωνσταντίνος Απόλυτσης. Ναι, ψετή απ' όλα. Ωραία, ξεκινήσαμε το τελείωμα. Πάμε τώρα να μου πεις στίχο. Μουσική, μουσικούλα. Μουσικούλα. Πάντα να σας πω κάτι. Το αποτέλεσμα είναι ένα. Και ο στίχος και η μουσικούλα είναι καταπληκτική. Όποιος και να το έχει γράψει. Αυτό είναι επανεκτέλεση. Α, ωραία. Γιατί να κουραστούμε. Γκουγκλάρουμε. Ποια χρονολογία. Μια χρονολογία. Το 70 και. Α, το 70 και. Καταρχήν δεν ζουν οι άνθρωποι. Οπότε και να του αναφέρουν. Έχεις παλιά ανοίξει την κράνα. Το 70 και. Δεν έχει σημασία. Το αποτέλεσμα μετράει. Το τραγούδι είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ο στίχος και η μουσική καταπληκτική. Συμφωνεί, Τζον Τζον. Εσύ που είσαι και στα ντεξ. Πολύ ωραία. Ωραία. Ανούλα, βίντεο κλιπ θα κάνεις. Σε συνεργείο ήρθες τώρα και να ξεχάσεις και κάτι. Εδώ δεν βλέπεις. Είναι εδώ... ώρα δύσκολη. Ξεχνάμε και το μυαλό μας έτσι όπως θα πάμε. Μαστρο Αριστοτέλη, εντάξει είσαι. Εσύ φταίς για όλα. Εγώ πάντως σε πρότεινα στην κουμπάρα μου, είδες αμέσως, θα παίξεις και στο βίντεο κλιπ. Παιδιά, ξέρετε τι δεν σας έχω πει για τον Μαστρο Αριστοτέλη μέχρι τώρα.
Το ξέρετε ο Μαστρό Αριστοτέλης ότι είχε πρόσφατα συμμετάσχει και στο GNTM. Πολύ ωραίος ήσουν. Αλήθεια, τι έκανε. Μπήκε για μοντέλο. Βγήκε χωρίς να πάρει τον τίτλο του μοντέλου, αλλά εσύ δεν έχεις ανάγκη, αγόρι μου, να πας εκεί. Έκανε την προσπάθειά του. Εσύ στο συνεργείο. Έλα στα ίσα σου όμως τώρα, γιατί θα άστα τα καλά είμαι και καλά είμαι και καλά είμαι. Εδώ χορεύουμε, εδώ τραγουδάμε, εδώ είμαστε ένα ανεβαστικό κλίμα. Τι δεν καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω, ήσουν από ίσα μου, δεν σε είδα. Ανούλα μου, είναι μια χαρά τώρα. Άστον τώρα, ηρέμησε. Ανούλα μου, τι άλλο θέλεις να πεις. Ό,τι θες. Όχι, εσύ θέλω να πεις τι θες να πεις. Καταρχήν, κάτι συμβαίνει και βλέπω ότι έχεις μέσα και έξω βγάλει μια άλλη διάθεση. Έχω μεγάλη διάθεση. Ε? Έχω μεγάλη διάθεση. Πολύ μεγάλη διάθεση. Σου συμβαίνει κάτι γενικά. Γενικά όλα πάνε καλά. Ωραία. Αφού όλα πάνε καλά, εκεί θα μείνω. Και το 2023 βγήκε πολύ ωραία. Άμα, άμα μπαίνει ωραία, Ανούλα μου, το 2023, φεύγει το 22, φεύγει το 21, μη σου πω και το 19. Δηλαδή, από το 22, περίμενε να υπολογίσω, 22, 20, 19 και 18 εκεί λιγάκι, εκεί τσιμπαγέ, ήταν οι χειρότερες σου χρονιές. Ναι, όντως ισχύει. Τώρα όμως ανθίζει. Τώρα είναι υπερπαραγωγή. Τώρα είναι οι χρονιές σου. Τώρα ανοίγει ο δρόμος για να μπορέσεις να κάνεις νέα πράγματα στη ζωή σου. Πολλά όμως. Πω, τόσα πολλά που δεν φαντάζονται. Κανείς. Μόνο εσύ. Αυτό είναι ένας είπαμε. Να το πρώτο. Αυτό που το πας. Αυτό ναι, κοίταξε, αυτό δεν ήθελε η αλήθεια να πω. Η Ανούλα δεν ήθελε να το ομολογήσω και να το πω στον κόσμο. Δεν κρατιέσαι. Δεν κρατιέμαι. Κούκλα μου. Διότι, ναι ρε παιδί μου, θέλει να αυξήσει το επιχειρηματικό της ταλέντο και να το δώσει και σε άλλους. Οπότε σου λέει, δεν ανοίγω και ένα φρασάις. Θα φέρω τα κέρματα, να τα βάλω σου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το δυο φυλάκια που μας αρέσει πολύ. Το ξέρεις, Γιάννη, δεν πιστεύω να το ξέρεις. Μη μου ανοίγεις εμένα το στόμα και κάνεις. Πραγματικά, πιστεύεις ότι περνάμε ωραία εδώ. Το πιστεύω, το βλέπω, το νιώθω, το αισθάνομαι τόσες ώρες εδώ. Κοίταξε, η αλήθεια είναι και χαγιά. Η αλήθεια είναι τα συναισθήματα έτσι ανάμειξτα. Λέω σε λίγο, θα μου λείψει, δεν θα μου λείψει. Θα μου λείψει, αλλά να σου πω, θα ξεκουράζομαι, θα το βλέπω στο σπίτι στο YouTube, θα το ξαναμαναβλέπω να ανεβαίνουν και προβολές ή μια προβολή είναι από το κομπιούτερ, μια προβολή από το κινητό. Θα πηγαίνεις σε άλλο κομπιούτερ. Ωραία, θα πάω σε όλη τη γειτονιά, προβολή εδώ, προβολή εκεί, Α, εσύ έτσι έκανες και εσύ και εγώ όταν έβγαζα τα βίντεο κλιπ μου λέω κάτσε ξαπατήσω, κάτσε ξαπατήσω. Άστα, Ανούλα. Θέλει πληρώνει για το κάνει. Εμείς είναι, εμάς είναι real. Τόσο real που δεν φαντάζεται. Λοιπόν, πάμε τα φυλάκια παρακαλώ. Πολύ αγαπητό τραγούδι, ένα τραγούδι που αυτό έφερε στην κυρολεξία Διχόνης, αλλά τελικά κυριάρχησε ο πρωταγωνιστής και η πρωταγωνίστρια. Η οικογένεια δηλαδή Φλωρινιώτη, ο μπαμπάς Φλωρινιώτης και η Ανούλα Φλωρινιώτη, με το οποίο το καθορίσανε και το έμαθε όλη η Ελλάδα. Πάμε παρακαλώ πολύ. Ρίχτο, Γιάννη. Μουά, μουά. Με σε βλέπω εγώ δεν αντέχω ούτε λεπτό ούτε στιγμή. Είναι ο κόσμος όλος δίκος μου όταν σε έχω αγκαλιά. Νιώθω υπέροχα κάνω το φως μου όταν αλλάζουμε φιλιά. Είσαι ο άνθρωπος που αγαπάω, είσαι ο έρωτας, είσαι ο Θεός.
και δεν χορταίνω να σε φιλάω. Για την αγάπη σου είμαι τρελός. Έπαψα πια να με διαφέρουν φιλικροσί και συγγενείς. Είμαστε ο ένας για τον άλλο, δεν μας χωρίζει πια κανείς. Έλα, έλα, έλα μου, χίλι ζαχαρένια μου. Να σου δώσω δυο φυλάκια, μα, μα, στα χιλάκια. Τόσο ερωτάς εμείς που ζούμε, είναι μια αγάπη παντοτινή. Και ενωμένοι μαζί μπορούμε να κατακτήσουμε όλη τη γη. Μαζί στο πόνο στη χαρά μας, μαζί στις δύσκολες στιγμές. Κάνουμε αλήθειες στα όνειρά μας, γίναμε μια οι δυο καρδιές. Έλα, έλα, έλα μου, πάθος μου και τρέλα μου. Να σου δώσω δυο φυλάκια μου. Έλα, έλα, έλα μου, χίλι ζαχαρένια μου. Να σου δώσω δυο φυλάκια, μα, μα, στα χιλάκια. Έλα, έλα, έλα μου, πάθος μου και τρέλα μου. Να σου δώσω δυο φυλάκια, μα, μα, στα χυλάκια. Έλα, έλα, έλα μου, χίλι ζαχαρένια μου. Να σου δώσω δυο φυλάκια, μα, μα, στα χυλάκια. Έλα, έλα, έλα μου, πάθος μου και τρέλα μου. Να σου δώσω δυο φυλάκια, μα, μα, στα χυλάκια. Έλα, έλα, έλα μου, χίλι ζαχαρένια μου. Να σου δώσω δυο φυλάκια, μα, μα, στα χυλάκια, στα χυλάκια, στα χυλάκια, στα χυλάκια. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό να πούμε τα φυλάκια είναι ενός ξένου τραγουδιστή. Το θυμάσαι? Από Τουρκία. Λοιπόν, εμείς κάνουμε πολύ χιούμορ εδώ. Το σκηνοθετήσαμε όλα αυτά που λέμε με την Άννα, μην φανταστείτε. Τέλος πάντων, όντως αυτό το τραγούδι ήταν ένα ξένο τραγούδι με το οποίο ήσασταν οι πρώτοι που το φέρατε στην Ελλάδα. Και έγινε ολόκληρο Σαββάτο. Ναι, χαμός του χαμού. Και καθιερώθηκαν τα φυλάκια και τα μάθαμε πάντα. Ήταν το πρώτο της CD της Ανούλας αυτό. Έτσι δεν είναι? Και με πώς? Αρκά. Δεν σε πιστεύω. Το εγώ, εκείνο τα δει. Πόπο Ανούλα! Λοιπόν, εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Όντως τα καλύτερα έρχονται για το 2023, Ανούλα μου. Στάνταρ. Στάνταρ, στάνταρ, στάνταρ. Τα πάμε αυτά. Όχι, να τα ξαναλέμε. Ξέρεις τι γίνεται. Κάποια. Άκουσε με, βεβαίως, μα τώρα δεν καταλαβαίνεις. Τώρα. Να τα ακούω, να τα ακούω. Επειδή τόσο καιρό δεν είχαμε να τις τα λέμε και επειδή εγώ τα λέω με στόμφο. Πρέπει να σας τονίσω, εσάς που μας βλέπετε, γιατί ξέρεις, είναι μερικοί fan clubs που ρε παιδί μου είναι επίμονοι, πάνε, δηλαδή βλέπουν την εκπομπή στο live, αλλά μετά σου λέει κάτσε να το ξαναφιξάρω. Και για σένα λέω, και για μένα, και για κάποιους άλλους fan clubs, που το πάνε έτσι καρέ, καρέ, καρέ. Ξανατονίζω λοιπόν, ότι το 2023 έρχεται πιο όμορφο από κάθε άλλη φορά για την Ανούλα Φλωρινιώτη. Γιατί το 2023 είναι γεμάτο χαρά, αισιοδοξία, όπως λέει και η ανεξία. Και φυσικά, γεμάτο, γεμάτο λέω, θα πας και εσύ ξύλο, έτσι. Το 2023. Είναι γεμάτο αυτό που περιμένει. Τι είναι αυτό που μπορεί να περιμένει? Το πορτοφόλι της, η καρδιά της. Δεν μπορεί να ξέρει ο καθένας τι περιμένει, Ανούλα, για το 2023. Λίγο απ' όλα. Λίγο απ' όλα. Είδες που το τοποθετούμε σωστά. Μα ξέρω, είμαι η φωνή της. Μην βλέπεις, δεν είχε φωνή να τα... Μα ξέρεις τι, γιατί τόσο καιρό απλά δεν είχε φωνή. Τώρα η δική μου βροντερή την αντιπροσωπεύει. Ξέρω εγώ τι λέω, ξέρω εγώ τι λέω. Εμένα με ενδιαφέρει ότι είναι καλά, ότι αυτή η εικόνα ταράζει, ταράζει τα νερά.
ταράζει. Τι είναι ρε Αριστοτέλη? Μίλα παιδί, δεν ξέρω τι το παιδί τώρα. Ταράζει τα αρσενικά, όπως τα τάραζε όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζει. Και να σας πω και κάτι, αυτή η ηλικία που διανύουμε αυτή τη στιγμή είναι ακόμα καλύτερη από τα νιάτα μας. Οπότε ετοιμαστείτε γιατί οι δύο εικοσάρες είναι ίσως σαραντάρες. Σαραντάρες. Αυτό δεν λέω. Οπότε καλά. Δεν τραγουδάω. Και τα βλέπω. Σκύλ. Για ποιες λέει. Εντάξει, Ανούλα μου, μια χαρά. 40 χρονών είμαστε. Καλά, δεν είμαστε. Την πιο. Εσύ. Ξέρω πως ζωή μου, εγώ ξέρω ότι είμαστε στην καλύτερη μου φάση. Και στην καλύτερη ηλικία για να διανύσεις τη φάση. Εντάξει, τώρα μπορείτε να ξαναγυρίσετε το volume πίσω, το volume μπροστά και θα το ξαναπώ κι άλλη μια φορά το 2023 για την Ανούλα. Το εμπέδωσες. Συγκεκριμένα μιλάει. Το εμπέδωσες εσύ από το σπίτι που με παρακολουθείς. Πόσο καιρό έχεις να με δεις, βρε. Ήρθε η ώρα να με βλέπεις διαρκώς. Σε live μεταδόσεις στα μάξι. Στο σπίτι, στο προποτζίδικο, όπου θέλει να με βλέπεις, θα τσαγκάρω εγώ την Ανούλα Βλωρινιώτη, γιατί έτσι μπορώ, γιατί είμαι εγώ, γιατί από πουθενά άλλου δεν μπορείς να τη δεις παρά μόνο από μένα. Οπότε σου δίνω την ευκαιρία να μπορείς να την απολαμβάνεις σε αυτές τις μαγευτικές, ωραιότατες, ξέγνιαστες επιτέλους στιγμές λύτρωσης που θα ζήσει το 2000. Καλέ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανούλα μου, να μην σε κρατά άλλο και σιγά σιγά τελειώνουν και τα βασανιστήρια. Όχι εσύ, μια χαρά, αλλά... Όχι τα δικά μου βασανιστήρια, λέω, Ανούλα μου, αλλά βασάνισε τον, έλα, βασάνισε τον. Κοίτα, φεύγει όμως, έτσι, πέντε βήματα πίσω. Αριστοτέλη μου, σ' αγαπά, έλα εδώ, γιατί εγώ είμαι κατά της βίας. Εγώ δεν θέλω να μαλώνουμε. Άλλε μου τα κέρμα από μέσα. Κέρμα του έτσι πάει και έρχεται. Θέλω να είσαι καλά. Του χρόνου θα είσαι εδώ παρέα μου. Όσο καλά, όσο είναι. Η κυρία Άννα, τι να κάνει η κυρία. Όσο καλά είναι. Είναι 19 χρονών, μιλά μου. Καλά, ναι, σωστό. Σε βασμό θα λέγει. Εμείς θα με περάσει 19. Θα είμαι καλά όσο θα είναι η Άννα. Η Άννα. Ωραία. Όλο το 23 καλά, Φανία, να μην ανησυχείς. Και του χρόνου πάλι μαζί εμείς. Αυτό το λέω εγώ. Μάλιστα. Εντάξει, αγόρι μου. Αυτό με ενοχλεί πλάκα-πλάκα. Κάνει πέρα, δόθε, πέρα. Να το εντοπίσω που ακριβώς είναι. Κορώνα η γράμματα, λέει. Λοιπόν, εγώ θέλω να αφήσουμε την Ανούλα να πάει να αλλάξει. Ανούλα μου, ευχαριστούμε πολύ. Φιλάκια. Τα καλύτερα για το 2023. Έρχονται για την Ανούλα. Μαστρο Αριστοτέλη, πάρε το μικρόφωνο, ξέχασε και τα χρέη εδώ πέρα. Όλα. Λοιπόν, ακούστε. Όπως ανοίξαμε όμορφα αυτή την εκπομπή, έτσι θα την κλείσουμε και όμορφα με την πρώτη μας καλεσμένη που ήρθε η Καλλιφέρη. Στην πορεία μας έγινε απαραίτητη. Γιατί μαθαίνουμε να τραγουδάμε καλλιφερικά. Γιατί όταν μας λέει αυτό τον εμπρισμό, ρε παιδί μου, μας πιάνει ένας εμπρισμός. Είσαστε έτοιμος, Τζον Τζον, γενικά όλη η ομάδα, δεν είμαστε έτοιμοι? Ό,τι έχεις, βάλε μου ό,τι έχεις. Α, με τον Τζον Ολάς. Ωραία, ωραία αγάπη μου, ό,τι θέλετε εσείς. Εντάξει, και ξεκόλαμε. Ξεκολλάμε, μην είστε να χωριέσαι. Και κάπως έτσι σιγά, πάμε στο τελείωμα αυτού του συνεργείου. Ρίκ το Τζον Τζον και έρχεται ο Τζον Όλα με την Καλλιφέρη. Πάμε παρακαλώ. Σημεία. Θέλω να σε δω. Κινήσεις στην πόλη και εγώ ψάχνω να σε βρω. Στις πόλεις τα σημεία.
estás εδώ. Είμαι εδώ και σε ζητάω, τις στιγμές μας ζητάω. Ψάχνω να σε βρω. Ένα χαμογελό σου, ένα φιλί σου, η καρδιά μου σε ζητά. Συντροφιά μου, η αγάπη πονάει. Ψάχνω να σε βρω. Η αγάπη πονάει. Πάντα κερδίζει. Συνάντησα τη θλίψη. Να με κερδίσει ήθελε. Εσένα ζητάει. Κόλλησα, χάθηκα. Κόλλησα, χάθηκα. Ψάχνω να σε βρω. Κόλλησα, χάθηκα. Στις αγάπης το πεπρωμένο. Ψάξε παντού για να με βρεις εκτός από το σπίτι. Τι ψάχνεις να με βρεις, εγώ με μέσα σ' όλα. Άσε με κορίτσι μου, φύγε και ξεκόλα. Ξεκόλα, ξεκόλα, στο λέει ο Τζονόλα. Ψάχνω να σε βρω. Ψάχνω να σε βρω. Κινήσεις στη μόλη. Ψάχνω να σε βρω. Στις πόλεις στα σημεία θέλω να σε δω. Κινήσεις στη μόλη και εγώ ψάχνω να σε βρω. Στις πόλεις στα σημεία θέλω να σε δω. Και σε ζητάω, τις στιγμές μας ζητάω. Ψάχνω να σε βρω. Ένα χαμογελό σου, ένα φιλί σου, η καρδιά μου σε ζητάει. Η μέρα μου ματώνει. Ένα δάκρυ συντροφιά μου, σε βρω. Η αγάπη πονάει. Πάντα κερδίζει. Συνάντησα τη θλίψη. Να με κερδίσει ήθελε. Η καρδιά μου εσένα ζητά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, μείνε
έτσι όπως είσαι, Άννα, έλα και εσύ μέσα, κοριτσάκι μου. Έχετε καταλάβει ότι αυτός... Με το ολυμπρισμό τώρα. Εγώ τώρα δεν παρόλο που έχει πάρει πρώτο βραβείο μουσικής, δεν πά να μου λέτε, αν δεν μου πει τον εμπρισμό. Εγώ να πούμε και τον εμπρισμό. Έλα και εσύ. Έλα και εσύ, Θεοντόρο. Θεοντόρος. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω, δεν θα κλείσουμε με αυτό. Κάτσε ρε, Άννα. Έχουμε κι άλλο να πούμε. Θα μου βάλετε, μου είπατε το άλλο, τη φύρμα μετά, ε. Ωραία. Γιατί θα κάνουμε και χορογραφία, έμαθα. Πες το, αγάπη μου. Όχι, δεν παίρνει ο χρόνος να πούμε άλλο ένα. Τον εμπρισμό εσύ θέλει, να πάμε. Τι λες, καλά. Τώρα, είναι και η Στεφανία έξω. Α, εντάξει, άμα έφυγε το κόρτσι, πάει ξεκουραστεί, καλό δρόμο. Γιατί πάει με τα πατίνια, μέχρι να πάει στο Σύνταγμα με τα πατίνια, έχει και μια διαδρομή. Μου έκανες πάλι τον εμπρισμό σου, ξέρω. Εγώ το ξέρω. Ήτανε, αλλά τον έκανα να τον ξαναθυμηθούν και να τον ξαναγαπήσουνε. Ναι. Έχετε καταλάβει. Δεν με ευχαριστείς καθόλου. Όχι, να το πω και δημοσίως. Τι με ευχαριστείς, βρε Καλυφέρη μου. Όχι, γιατί κατάλαβες και το... Εγώ αυτό, εγώ ξέρω, τα μυρίζω με τα σουξέ. Όπως κατάλαβες και τον Πέδερο. Εγώ τα ξέρω τα σουξέ. Μα μου κάνανε επιλογές εκεί, τα κοριτσάκια μου λέγανε αυτά και αυτή και αυτά και αυτά. Ρε βάλτε τον Πέδερο, ρε βράτε τον εμπρισμό. Αυτά είναι σουξέ. Τι συμβαίνει εδώ. Αφού έβαλες και το Βουτσινά και το Χόρεφε. Να σας πω, παιδιά, έχετε καταλάβει ότι μετά από αυτή την εκπομπή δεν θα ξαναβρεθούμε, τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα. Θα ξαναβρεθούμε. Θα κάνουμε το σουξέ εμείς. Βρε, λέω τηλεοπτικά στο συνεργείο. Άλλο χρόνο. Θα σας λείψει. Πολύ. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα σας αφήσουν έτσι γογούλα. Τι θα κάνουν, για πες μου. Εγώ σου βλέπω εδώ πέρα να κάνεις κάτι σχετικό με το συνεργείο. Αυτό, το μήνα ή τον άλλον. Είσαι και αστρολόγος. Βρε, παιδάκι μου, είναι δυνατόν να σε αφήσουν σε ένα που σε αστέρι. Ωραία. Είναι λοιπόν, δυνατόν. Γιάννη, θα ακολουθήσεις. Πέτρο, θες να ακολουθήσεις ή την έχεις δει αντίπαλο στρατόπεδο, Βροντάκι, δε Φουρτουνάκι, δεν ξέρω, αλλά δεν με ενδιαφέρει, εγώ είμαι ανοιχτό μυαλί. Άμα ακουστά, είναι δυνατόν. Πού με βλέπεις, για ποιο κανάλι. Σε βλέπω, παιδάκι μου, εσύ είσαι γυρίστρα. Σε ποιο, τι γυρίστρα. Ποιο γυρίστρα. Σε ένα κανάλι είσαι και σε 100 σε παίρνουνε. Άμπρα, πες μου πού μυρίζεσαι τώρα, εγώ πώς μυρίζω με το σουξέ. Εγώ πάντως όπου πας θα σε ακολουθήσω. Αυτό έλειπε. Πού θα πάω. Πού θα πάω. Σε ποιο κανάλι. Πού θα πας και θέλει να μ' αφήσει. Θα πάω στην Καναλάρα. Θα πάω στο Sky. Γιατί εκεί ανήκω δίπλα στον Αραβωνιάρη. Λοιπόν, όπου και να πας. Και να πω και κάτι στον Αραβωνιάρη μου με την ευκαιρία. Αραβωνιάρη μου, άκου, ο σκηνοθέτης μου σου έχει χαρίσει από πέρσι μέχρι φέτος πάρα πολλά πλάνα. Πληθώρα τα πλάνα. Άλλα ζαβά, άλλα στραβά, άλλα κούνητα. Α, να μην κουνιέσαι. Κάτω, ρε, μούλα μου, σε παρακαλώ. Άλλα με ήχο, άλλα χωρίς ήχο. Προκαλώ τον Νίκο το Μουτσινά να μην ξανακαλέσει καμία παρουσιάστρια από όλες εμάς. Παρά να καλέσει το Λεωνίδα και Χαγιά στην εκπομπή του να δει ποιος κρύβεται πίσω από όλες αυτές τις μεγάλες επιτυχίες. Ο Νίκος ο Μουτσινάς. Ναι, αλλά ποιος θα τροφοδοτεί τον Νίκο το Μουτσινά. Αυτό είπα. Ο Λεωνίδας ο Κεχαγιάς. Δεν πρέπει λοιπόν και οι σκηνοθέτες να βγαίνουν. Ε, θα έρθεις. Έλα εδώ, βρέγγι. Έλα, βρε, έλα. Εδώ. Έλα, ρε, Λεωνίδα. Έλα, τώρα, εδώ. Έλα. Λοιπόν, οπότε ακολουθείτε, έτσι τα ακούσατε. Καλυφέρη, πάω Sky. Όπου και να πας. Δεν μου είπες όπου και να πάω. Μου είπες συγκεκριμένα ότι θα πάω. Θα πας, αλλά είπαμε όπου και να πας όμως. Ναι. Και συγκεκριμένα να πας εσύ, επειδή είσαι γυριστρούλα. Γυριστρούλα, ναι. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να σε πάρει και τα άλλα κανάλια. Εντάξει, δηλαδή, άμα κάνω συμβόλαιο με την Καναλάρα, ένα συν ένα θα κάνω. Ξέρω. Άλλο λέω. Θα σου δείχνω την πλάνα, θα σου δείχνω. Βάψι, με το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι, όχι. Δεν έχω, άκου Καλυφέρη μου, δεν έχω κανένα παράπονο. Δόξα τω Θεώ. Τόσο πλάνο και τόσο σχολιασμό και τόσο αγάπη που έχω δεχτεί. Εγώ ξέρεις γιατί στεναχωριέμαι. Εγώ δεν στεναχωριέμαι. Για μένα το συνεργείο μου το έζησα. Ήταν special editioner, έτσι. Κράτησε 2 μήνες γεμάτους. Πάμε για τα κούλι μας, αρακοστή. Όλα καλά, θα κάνουμε την νηστεία μας. Μα εγώ πιστεύω. Ένα λεπτό να σου πω. Ξέρεις γιατί λυπάμαι το πολύ. Για όλες αυτές τις κουταριάρικες εκπομπές. Τι θα κάνουνε χωρίς υλικό. Βέβαια μπορώ να σας πω ότι αν θέλετε, επειδή μου είπατε αυτοί είναι καλεσμένοι, δείτε τη γογό να παραδειγματιστείτε. Ό,τι θέλετε, τους παραχωρώ
για τους επόμενους μήνες μέχρι το συνεργείο να ξαναεπιστρέψει σε ολοκληρωμένη σεζόν. Λοιπόν, να μετονομάσω εγώ ότι μια εκπομπή που σκέφτομαι ερωτικό συνεργείο. Ερωτικό και συνεργείο. Πολύ ωραία. Ανά. Είναι καλά, είναι καλά. Πολύ, πολύ καλά τα ακούω. Δηλαδή, αν ξαναγυρίσει το συνεργείο, ναι, ναι, προτείνω να λέγεται ερωτικό συνεργείο. Α. Και όποιος έχει χαλασμένα σεξουαλικά προβλήματα, ναι, να του τα φτιάχνουμε. Θες να βάζουμε και γραμμούλες. Ναι. Να τους λέμε τι έχει βουλώσει, να το ξεβουλώσουμε. Ναι. Μπράβο. Και όταν τα φώτα χαλάνε, να τους ξανααναβούμε. Πώς το λέει αυτό η γογό. Να τους αλλάζουμε τα φώτα. Λοιπόν, και επειδή τώρα η άλλη τραβάει live μετάδοση. Πάμε παρακαλώ με μία φωνή. Σου τρύπησε το κολάρο! Συνεργείο! Χάνεις λαδάκια! Συνεργείο! Το συνεργείο ήταν εδώ για δύο ολόκληρους μήνες για σένα, για να μην χάνεις βλάβες, γιατί εμείς ρυθμίζουμε τις βλάβες, τα φώτα... Τα σεξουαλικά... μέρη που ίσως να έχουν ξεχαρμαλώσει από την πολλή δουλειά. Τα πάντα μόνο στο... Συνεργείο! Γιάννη Ρίχτο! Help me my fireman.
εμπρισμός, εμπρισμός. Εμπρισμός, εμπρισμός. Εμπρισμός. Fire, fire in my body. Fire, fire in my brain. Fire, fire. Fire, fire. Συνεργάτες μου που δουλέψαμε για να βγει αυτή η εκπομπή, γιατί πραγματικά βγήκε με πάρα πολύ κόπο και αγάπη βέβαια παράλληλα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αποστόλη που με ακολουθεί σε κάθε μου βήμα. Δεν έχω φυσικά τι, μόνο στην μαζί σου. Ναι, και φυσικά τον Αριστοτέλη μου που και του χρόνου θα τον έχω μαζί μου. Εννοείται. Αγαπάω. Και εγώ. Το κέρμα από μέσα. Τα ακούω το κέρμα. Κουδουνάει. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους καλλιτέχνες που περάσαν από αυτήν την εκπομπή, γιατί περάσαμε καταπληκτικά. Μου άνοιξε αυτή την εκπομπή η Καλλιφέρη και μου την έκλεισε, γιατί ξέρεις τι, θεώρησε ότι έχεις θετική ενέργεια και αυτή η θετική σου ενέργεια μου πήγε όλο αυτό το δίμηνο καταπληκτικά. Επίσης να ευχαριστήσω εμείς ευχαριστούμε τις εκπομπές που αναπαράγαν όλη αυτή την αναδημοσίευση που αν είναι δυνατό, δηλαδή όποιος έχει εκπομπή και δεν δείξει αυτά τα πλάνα από αυτή την εκπομπή, είναι σαν να μην έχει σατυρική εκπομπή. Περάσαμε καταπληκτικά, δεν ξέρω αν θα πω μέσα από την καρδιά μου ότι αχ θα μου λείψει, γιατί ξέρω δεν θα μου λείψει. Εγώ και δεν ξέρω δεν θα μου λείψει, ξέρω δεν θα μου λείψει γιατί θα ξανάρθει εννοώ, κατάλαβες. Σίγουρα. Έτσι, ναι. Ήταν το καλύτερο special edition για τη φετινή σεζόν. Σας βγάλαμε τα άγχη, την τοξικότητα, περάσατε ωραία, διασκεδάσατε, σας δώσαμε και ιδέες. Ξέρω ότι πάρα πολλές εκπομπές πήραν και θέματα μέσα από τη δικιά μας εκπομπή. Φυσικά. Κανονικότατα και με τον νόμο και τα βγάλαν σαν αναποκλειστικά. Αλλά επειδή εμάς δεν μας πειράζει, επειδή πρώτα βγήκαν σε εμάς, φαίνονται ποια είναι τα αποκλειστικά. Θέλω να ευχαριστήσω την Καλλιφέρη, τον Τεοντόρο φυσικά, τον Τζον Όλα, την Άννα την Ψήλα και αυτή σημαντικό κομμάτι σε αυτήν την εκπομπή. Ζούμε. Και όλους και όλα και όλα και όλα τα παιδιά. Πέτρο μου, σ' άρεσε? Ναι, νομίζω δεν θα ξαναπάτε. Του άρεσε. Περίμενε. Ένα λεπτό περίμενε, τώρα αποχαιρετώ τους συνεργάτες μου. Εδώ έγινε η συμφιλίωση. Έτσι. Κάτσε. Δεν θα μαλώσει, Πέτρο. Όχι, αυτός νόμιζε. Πέτρο μου, σ' άρεσε, εντάξει. Δεν θα ξαναπάς σε άλλη εκπομπή. Γιάννη μου, εσύ δεν νομίζω να ξαναπάς ποτέ σε άλλη εκπομπή γενικά. Σιλεωνίδα μου, θες δε θες, τις δημιουργείς τις εκπομπές.
Αυτά. Γιώργο, με εσύ τις απολαμβάνεις από εκεί. Μια χαρά είμαστε όλοι. Θέλω να πει και η Καλλιφέρα αυτό που θέλει να πει. Θέλω να πω και να ευχηθώ σε ό,τι επιθυμείς να γίνει. Να γίνει, γιατί ξέρω ότι έχεις επιθυμίες πάρα πολύ καλές και δημιουργικές ιδέες. Ναι, μωρό μου. Και πιστεύω ότι αυτό εδώ ήταν το προζύμι για να κάνεις κάτι άλλο. Τώρα θα πάμε στο ζύμωμα και μετά στο ψήσιμο. Αφού το προζύμωσα, δεν ξέρω όμως να ψήνω. Καλά, δεν ξέρω να προζύμω. Anyway, εγώ εύχομαι να έχετε μια όμορφη Σαρακοστή, να είστε όλοι καλά, εσείς με τις οικογένειές σας, να μας ξαναβλέπετε στο YouTube, γιατί αξίζει τον κόπο, για να ανεβαίνουν οι προβολές, δεν έχουμε ανάγκη. Εμείς στο live και μόνο χτυπάμε χιλιάδες νούμερα. Εγώ θέλω να μας βλέπετε όταν δεν είστε καλά. Ξέρετε με τι σκόπο το κάναμε όλο αυτό. Για να γελάσει πρώτα απ' όλα το δικό μας το χιλάκι. Πότε γέλασε, πότε έκλαψε. Δεν έκλαψε για να σου λέω εγώ. Έκλαψε. Γέλια και κλάματα, έτσι δεν λένε. Όπου γάμος και χαρά, και... όχι ρε, μέσα. Κοντήλο πάντα είναι μέσα. Όπου γάμος και χαρά. Όπου γάμος και κλάματα, κηδεία και γέλια. Ένα ανάμεικτο ήταν εδώ το συνεργείο. Γιατί και θα κλείσω με αυτή την ατάκα, έτσι. Σου τρύπησε το κολάρο. Συνεργείο. Χάνεις λαδάκια. Συνεργείο. Τα λέμε φίλοι μου πάρα πολύ σύντομα εδώ στο συνεργείο. Μέχρι τότε, Τζον Τζον, ρίχτο να φύγουμε. Γεια σας.